Όλα λοιπόν έτοιμα. Σφύριξε για πρώτη φορά ο Νεοκλέους. Αρχίζει ο πρώτος αγώνας στη φάση των 16 του κυπέλου Coca-Cola μεταξύ του Απόλλωνα και της ΑΕΛ. Ο Κολ πολύ ωραία θα βρει τον Αλμπάνι. Γύρισε στην περιοχή πάνω στον Τεϊσέιρα και κόρνερ. Το χέρι έχω την εντύπωση ότι είναι κλειστό, χτυπά στον αγκώνα του, αλλά είναι κοντά στο σώμα του. Εδώ ξανά. Είναι φάση η οποία θα εξεταστεί από το VAR. Εξετάστηκε η φάση από το VAR και πάμε για την εκτέλεση. Χαμάς. Πέρασε πολύ ωραία και βρήκε τον Ταμπό. Σέντρα με το αριστερό για τον Γιάνκα που έπιασε την κεφαλιά. Αυτή είναι η πρώτη φάση στον αγώνα. Καταγράφεται. Ρέινολτς. Καλή προοπτική για την ΑΕΛ. Ανοίγει παιχνίδι για τον Τόρες. Ήδη τέσσερις παίκτες της ΑΕΛ. Τρεις είναι στην περιοχή και ένας λίγο έξω. Ο Τόρες θα στείλει απέναντι. Ο Τσέποβιτς από κοντά θα χάσει τη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Τσέποβιτς εκτελεί, περνάει μπάλα. Προς το μέρος του Γιάνκα πέρασε και από αυτόν και από τον Τεϊσέιρα για να καταλήξει στον Αλμπάνι. Χαμάς. Τόρες θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα στον Χαμάς. Έχει αποχωρήσει. Εδώ ξανά. Παίζει την μπάλα και βγαίνει και τον βρίσκει με προτεταμένες τις τάπες του δεξιού του παπουτσιού. Εδώ ξανά θα πάει να το δει στο VAR ο διαιτητής και βλέπετε σταματημένο το πλάνο και στη συνέχεια το δυνατό φάουλ. Το είδε, ένα πλάνο έχει δει ο διαιτητής. Πάει στον Τόρες και θα του δώσει κόκκινη κάρτα, άκυρη κίτρινη, νέα δεδομένα στον αγώνα, κόκκινη κάρτα για τον Τόρες. Κίνησε από τον Κολ, όμως θα γίνει σέντρα στην περιοχή, ο Πίτας από κοντά θα χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μάρκοβιτς, πολύ ωραία στον Χάμπο, έτοιμος για την σέντρα, θα στείλει την μπάλα απέναντι στην περιοχή. Έγινε το σούτ, από κοντά και πάλι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάμπος. Για να δούμε αν θα δοκιμάσει το σουτ. Αυτό κάνει. Μέσα στα δίχτυα η μπάλα. Η παρέμβαση από τον Τικινή. Είναι το πρώτο του φετινό γκολ. Ξανά και ξανά το δυνατό σουτ από τον Χάμπο και η παρέμβαση με το κεφάλι από τον Τικινή που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ ξανά. Η κεφαλιά από τον Τικινή. Έχει μετρήσει τον γκολ από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αυτό έχει πει ο διαιτητής. Έχει εξεταστεί από το VAR. Να και η γραμμή του VAR. Και πάμε για την εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε ο Απόλλων με τον Χάμπο. Τώρα τελειώνει. Ο Απόλλων κάνει το πρώτο βήμα. Κέρδισε την ΑΕΛ με 1-0. Και πάει με προβάδισμα στον επαναληπτικό. Στενό το σκορ. Ανοιχτή η υπόθεση πρόκριση εν ώψη του επαναληπτικού.